Το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου της πρώτης στη σελίδα 1073. Σελίδα λοιπόν 1073, Πέτρου του Αποστόλου, επιστολή καθολική πρώτη, κεφάλαιον Α, 1. Εδάφιο 1. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός δια του Αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί χάρις και ειρήνης εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, σκληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγων, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Ή να η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύτιμη ιωτέρα ούσα, παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, εύρεθει εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον, αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε Αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε, με χαρά να ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτε, οι πρωτιφυτεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει σε εσάς, ερευνώντας εις τίναν, υπείων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετά ταύτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή διε αυτούς, αλλά δι ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον σε εσάς εν πνεύματι Αγίου το αποσταλέντια πουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσιν. Αμήν. Πέτρος λοιπόν είναι στα Ιεροσόλυμα, έχει γίνει ο διωγμός της Εκκλησίας, έχουν διασπαρεί όλοι, μόνο καταρχάς οι Απόστολοι έμειναν στην Εκκλησία, έσωσε και άλλους βέβαια στα Ιεροσόλυμα, στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, αλλά ο Πέτρος δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται και να αγαπάει τους αδελφούς του που βρέθηκαν παρεπίδημοι στον Πόντο, στη Γαλατία, στη Καπαδοκία, στην Ασία και στη Βυσινθινία, ανθρώπους που είναι εκλεκτοί κατά την πρόγνωση του Θεού, αγιασμένοι με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σε αυτούς λοιπόν στέλνει μια επιστολή. Στέλνει τις απόψεις του, τη γνώμη του. Στέλνει το Λόγο του Θεού. Ευλογητός σας είναι ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος και εσάς και εμάς μας αναγέννησε δια του Ιησού Χριστού σε μια ελπίδα ζωντανή, ότι θα κληρονομήσουμε κληρονομιάν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυραγμένης στον ουρανό για μας, που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, δεν παραμένουμε στην πίστη, στη σωτηρία, στην παρουσία του Θεού με τη δύναμή μας, έχουμε απορρίψει τη δύναμή μας, αλλά με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, δια της πίστεως, σε μία σωτηρία που πρόκειται να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Γι' αυτό το λόγο, για τη σωτηρία που πρόκειται να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό, να χαίρεστε. Να χαίρεστε μάλλον γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε γιατί έρχεται η μέρα που ο Χριστός θα μας παραλάβει για να είμαστε αιώνια μαζί Του. Αυτή είναι η βασική αιτία της χαράς του χριστιανού. Γιατί στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός μέχρι να φτάσουμε εκεί. Χαιρόμαστε όμως γιατί έχουμε μέλλον αιώνιο και παρόν ευλογημένο. Αλλά αν χρειαστεί τώρα ο λίγον, λυπηθείτε σε διαφόρους πειρασμούς, θα λυπηθείτε. Γιατί πρέπει να δοκιμαστεί η πίστη σας και να φανεί ότι είναι
τιμιωτέρα παρά το χρυσίον το θυρόμενον που δοκιμάζεται από φωτιά, ενώ εσείς δοκιμάζεστε από τους πειρασμούς. Πειρασμοί που έρχονται στη ζωή και θα έρχονται στη ζωή. Από τον κόσμο. Από τους ανθρώπους. Από τους αδελφούς. Από την καρδιά μας. Από τις σκέψεις μας, από τους διαλογισμούς μας. Από λόγια που βγαίνουν από μας και από λόγια που έρχονται σε μας. Και τα σκάνδαλα ακόμη. Και οι διχοστασίες θα έρχονται στην Εκκλησία. Γιατί πρέπει να φανερωθούν οι δόκιμοι. Να δοκιμαστεί η πίστης ότι είναι τιμιότερη από το χρυσάφι που δοκιμάζεται στη φωτιά. Είναι ανάγκη, είναι απαραίτητο. Και αυτή η δοκιμή της πίστεως θα φανερωθεί και θα ευρεθεί εις έπαινον και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Χριστός. Χαιρόμεθα, γιατί ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει, χαιρόμεθα πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς, γιατί ο Θεός επιτρέπει, δεν πειράζει, Θεός είναι απείραστος κακών και από κανέναν δεν πειράζεται. Ούτε πειράζεται, ούτε κανέναν πειράζει. Οι πειρασμοί όμως θα έρθουν. Και είπαμε, θα έρθουν από τα λόγια μου να πειράξω σένα. Από τα λόγια σου να πειράξεις εμένα. Από τα λόγια μου να πειραστώ εγώ. Από τα λόγια του κόσμου να πειραστώ. Από τα σκάνδαλα του κόσμου. Από τα σκάνδαλα στην Εκκλησία. Θα ήρθουν οι πειρασμοί. Αλλά τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί πρέπει να δοκιμαστεί η πίστη σου και να φανερωθεί ότι είναι ανθεκτική. Όπως το χρυσάφι όταν μπαίνει στη φωτιά δεν καίγεται, αλλά τι παθαίνει, καθαρίζεται. Έτσι και η πίστη του ανθρώπου όταν μπαίνει στη φωτιά των πειρασμών δεν καίγεται, δεν πρέπει να καίγεται. Η αληθινή πίστη δεν καίγεται, η ψευδοπίστη καίγεται. Δεν καίγεται η αληθινή πίστη. Καθαρίζεται. Και φαίνονται οι δόκιμοι. Είναι βέβαιο αυτό. Αλλά όμως, όταν ο Χριστός φανερωθεί, αυτή η δοκιμασία της πίστεώς σας θα ευρεθεί εις τιμή και δόξα δική σας. Γιατί ο Χριστός, τον οποίον αν και δεν βλέπετε, όμως τον αγαπάτε, αγαπάμε τον Χριστό, αδελφοί. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, ότι αγαπάμε τον Χριστό. Αγαπάμε τον Λόγο του Θεού. Κάνε μας, Κύριε, να τον αγαπήσουμε πιο πολύ. Αλλά όχι μόνο τον αγαπάμε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε όμως, αυτόν πιστεύοντες όμως αγαλιάστε. Τον αγαπάμε και τον εμπιστευόμαστε. Αμήν, αδελφοί. Τον αγαπάμε αλλά και τον εμπιστευόμαστε. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Και μάλιστα με χαρά να ανεκλάλητον και ένδοξον. Συγχωρέστε με να το επαναλάβω. Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει αγίους δόκιμους. Δοκιμασμένους μέσα από τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός. Από τα λόγια, γιατί το χρυσάφι δοκιμάζεται στη φωτιά, ο πιστός δοκιμάζεται στα λόγια. Με τα λόγια δοκιμάζεται τον άλλον ο πιστός. Τα κολακευτικά, τα καταδικαστικά, τα ψεύτικα. Εμείς λοιπόν αγαπάμε τον Χριστό, εμπιστευόμαστε τον Χριστό, χαιρόμαστε γιατί έρχεται να μας παραλάβει, χαιρόμαστε γιατί ελπίζονται σε Αυτόν και αγαπώντες σε Αυτόν, απολαμβάνουμε από τώρα το τέλος της πίστεώς μας που είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Αλληλούια. Απολαμβάνουμε από τώρα τη σωτηρία μας.
Δεν αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί τον αγαπάμε και τον εμπιστευόμαστε. Εάν λοιπόν οι μαθητές, όταν ήρθε το πρόβλημα με τα ψωμιά και τα ψάρια, τον εμπιστεύονταν, δεν θα έκανε καμία θλίψη. Θα λέγανε, έχει προβλέψει ο Κύριος. Και τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Θα περιμένουμε, δεν θα το κάνουμε εμείς. Ο Κύριος θα το κάνει. Εμείς περιμένουμε με υπομονή να δούμε τι ο Κύριος θα κάνει. Και όταν αργότερα τους είπε μπέσε και κοπηλατήστε, τώρα έχουν τι να κάνουν, έχουν εντολή να κοπηλατούν. Δεν γυρίζουν πίσω, δεν αποκάμουνε. Αλλά ξέρουν ότι ο Κύριος έχει προβλέψει πώς θα φτάσουν απέναντι. Γι' αυτό και χαίρονται και αγάλλονται απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Αυτός είναι ο ευτυχισμένος χριστιανός. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, για μένα είναι μια αποκάλυψη. Για μένα προσωπικά. Εύχομαι να είναι για όλους μας. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος χριστιανός. Δεν θέλω να είμαι δυστυχισμένος, αποκαμωμένος, απελπισμένος, ταλαιπωρημένος και ταλαιπωρούμενος. Ταλαιπωρών άλλους και ταλαιπωρούμενος από άλλους. Δεν θέλω να είμαι τέτοιος χριστιανός. Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένος χριστιανός. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από τον Θεό να αγαπάω τον Χριστό και να εμπιστεύομαι τον Χριστό. Και να περιμένω με μια ωραία σκέψη. Έχει προβλέψει ο Κύριος. Σε τι, σε όλα. Έχει προβλέψει. Ήξερε πολύ καλά τι θα κάνει και ρώτησε τον Φίλιππο δοκιμάζοντας αυτόν. Και εμείς τώρα δεν χρειάζεται να μας ρωτήσει, αλλά θέλουμε να ξέρουμε, να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Αμήν, αδερφοί. Έχει τη λύση όλων των καταστάσεων. Και αν θέλεις να είσαι και αξιόπιστος στο Θεό, έλπιζε σε Αυτόν και να πόθεσε την υπόθεσή σου σε Αυτόν με πίστη. Και ο Θεός θα ενεργήσει. Α, όχι εσύ, ο Θεός θα ενεργήσει. Πώς θα ενεργήσει, ελαντέ. Αν το ξέρα θα στο έλεγα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που δεν ξέρουμε, γιατί αν ξέραμε δεν θα ήταν το καλύτερο για μας. Όμως πιστεύουμε και σήμερα φεύγουμε από εδώ με απόλυτη εμπιστοσύνη και αγάπη στον Χριστό. Ο Κύριος έχει προβλέψει. Τι έχει προβλέψει? Τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας μας. Ο Κύριος έχει προβλέψει. Τι έχει προβλέψει? Τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Μη φοβάσαι λοιπόν. Έλπιζε εις τον Θεό. Εναπόθεσε την υπόθεσή σου εις τον Θεό. Αγάπησε τον Χριστό και θα δεις τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Μεγαλεία ανεξιχνίαστα. Θαυμάσια ανυπέρβλητα. Αφάνταστα. Δεν μπορείς να φανταστείς με τη φαντασία σου τι θα κάνει ο Θεός. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ευλογήσει 5 ψωμιά και θα φάνε 10.000 άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι με τα πόδια θα πάει να πλησιάσει το καράβι των μαθητών. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί αυτό που θα κάνει ο Χριστός στη ζωή σου. Αγάπησέ τον και εμπιστέψε τον. Και θα είσαι ευτυχισμένος, χαρούμενος και θα απολαμβάνεις το τέλος της σωτηρίας σου, που είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Έχουμε χαρά. Χαίρεστε και αγαλιάστε. Τώρα να σηκωθούμε, αδελφοί. Αγαπητά μου αδέλφια.